Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 3η 9 Απριλίου του 2024. Προχωράμε, η Επιτροπή προχωράει, η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο προχωράει. Έχουμε να κάνουμε πράγματα, όπως είπαμε. Ξεπεράσαμε τους 2.500 εγγραφές στους ανθρώπους που ενστερνίζονται και θέλουν να δώσουν τα στοιχεία τους για την διακήρυξη που έχουμε στην ιστοσελίδα. Πάμε για 3.000 και πιστεύω ότι καταρχάς ορισμένοι ρωτάτε αν μπορείτε όσοι είστε στο εξωτερικό είτε στην Κύπρο, από πουδήποτε, Βόρειο Ήπειρο, Κύπρο, Νότια Ρωσία, Μαριούπολη, Αμερική, Αυστραλία, μπορείτε ασφαλώς και να εγγραφείτε, τα στοιχεία σας είναι κρυφά όπως είπαμε και απόρριτα, δεν έχουμε εδώ καμία Κεραμέως και καμία Σημακοπούλου να δώσουν τα στοιχεία, μόνον θα έχετε ενημέρωση από την Επιτροπή για τις δράσεις της Επιτροπής και αν χρειαστεί να δοθούν για κάποιο λόγο θα ζητηθεί πρώτα η συνένεσή σας. Λοιπόν, και όταν μιλάμε για στοιχεία μιλάμε βασικά για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έτσι. Τώρα, εδώ μπορείτε να γραφτείτε, είπαμε, βλέπετε μπροστά σας την ηλεκτρονική διεύθυνση natsovcy.gr. Έτσι τη βλέπετε νομίζω, αυτή είναι, την αφήνω για λίγο. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν, να διαβάσετε τη διακήρυξη και έρχονται και άλλα πράγματα. Λοιπόν, αφού αφήσαμε αυτό, είπαμε πάμε για 3.000 και μετά πάμε για πιο ψηλά. Ένας κύριος εδώ γράφει, μου έστειλε μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ζητήσατε τι άλλο να μας πείτε, πείτε μας λοιπόν τα εξής. Σε ρωτάτε κύριε Καλλιτέρη τι άλλο να μας πείτε. Να μας πείτε ότι προ μεταξά οι άνθρωποι και αναφέρεται για τον μεταξά. Ακούστε. Εδώ δεν είναι ring για να πλακώνονται οι μεταξικοί και οι αντιμεταξικοί, οι εμβολιαστές και οι αντιεμβολιαστές, η έμφυα και η αντιέμφυα, το ισόμπλε και αυτά δεν γίνονται εδώ. Υπάρχουν τόσες σελίδες, τόσα κανάλια που για δεν πηγαίνετε εκεί. Εδώ είπα δεν θέλω να αναφερώ με συζητήματα τα οποία έχουν διχάσει και συνεχίζουν να διχάσουν την κοινωνία γιατί δεν είναι και αυτός ο ρόλος εδώ μέσα και δεν μου αρέσει το κάτω-κάτω. Δηλαδή γιατί δεν το δέχεστε. Είπα τα βασικά για τον μεταξά, όποιος θέλει να μάθει γι' αυτό να διαβάσει την βιογραφία του, έξυπνος άνθρωπος ήταν, είχε εύστοχες ενέργειες είτε ως επιτελής είτε ως διανοούμενος και όμως ενστερνίστηκε την ιδεολογία των Ναζί. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να φύγει από πάνω, το ό,τι καλό και να έκανε. Τι να κάνουμε δηλαδή, να τα αλλάξουμε. Εκτός και αν κάποιοι ενστερνίζονται την ιδεολογία των Ναζί. Εγώ προσωπικά δεν την ενστερνίζομαι. Και νομίζω ότι έχω αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, είχα εκφράσει από εδώ την άποψη, από αυτό το κανάλι, και όχι μία φορά, ότι άνθρωπος, άτομο, όχι άνθρωπος, που δέχεται επειδή έχει χρήματα να εξευτελίσει έναν άλλον άνθρωπο, εν προκειμένου μια γυναίκα, να εκμεταλλευτεί την ανέχειά της, να τη δώσει 60, 100, 150.000 ευρώ δολάρια και να την βάλει να εγκυμονήσει για 9 μήνες, να είναι με ένα έμβριο στην κοιλιά της, να χαίρεται το έμβριο με τη χαρά της μάνας, να λυπάται με τη λύπη, να απολαμβάνει τη μουσική, τις γεύσεις, όλα αυτά το έμβριο τα απολαμβάνει. Και όταν γεννηθεί, να αρπάζει σε αυτό το μωρό έναντι 100.000 ή 150.000 ή ό,τι τέλος πάντων, να εκμεταλλεύεσαι τη δύναμή σου. Να σας πω κάτι. Αυτή είναι η κακοποίηση. Αυτή είναι η πραγματική κακοποίηση. Όχι η σφαλιάρα. Η σφαλιάρα έρχεται και φεύγει. Αυτό το σημάδι δεν φεύγει ποτέ από ένα αδύναμο άνθρωπο που είναι μια μάνα που της αρπάζουν το μωρό επί χρήμαση. Η μία πτυχή, η δεύτερη, οι Ναζί είχαν κατά νου να κάνουν το Άριο Έθνος, πώς τους λέγανε έτσι. Και εδώ κάποιοι άνθρωποι λένε θα κάνω εμπροκειμένο άνθρωπος που έχει το θράσος να βγαίνει και μπροστά στον ελληνικό λαό και λέει εγώ θέλω να κάνω με τον σύντροφό μου δύο παιδιά και να μας μοιάζουν. Αυτά είναι νοοτροπία Ναζί. Αυτά είναι νοοτροπία Ναζί, σύν του ότι θα εκμεταλλευτούν δύο παρέθετες μητέρες. Και είπα ότι άνθρωποι που έχουν
με τέτοια ψυχρότητα, με τέτοια εγκληματική ψυχρότητα που ομολογούν αυτήν την αθλειότητα, φεύγουν από τη χωρία των ανθρώπων. Είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, είναι κάτι άλλο. Και δεν αναφέρομαι στο σεξουαλ, αναφέρομαι και σε ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα ομοφιλόφιλοι, ξέρω εγώ. Όποιος υιοθετεί την έννοια της παρένθετης μητρότητας. Και εκεί που το περιμέναμε απαλού, απαλού μας ήρθε. Προσέξτε εδώ τώρα. Την εκτίμηση ότι η παρένθετη μητρότητα πρέπει να μετατραπεί σε οικουμενικό αδίκημα, έγκλημα δηλαδή, εξέφρασε η Αγία Έδρα μέσω 20σέλιδου κειμένου του Υπουργείου για την Ορθότητα της Πίστεως, Βατικανό. Με αναφορά σε σχετική δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου, η οποία σχετίζεται και με την άμβλωση, στο κείμενο αναφέρεται: «Κάθε ανθρώπινη ζωή, αρχίζοντας από εκείνη του παιδιού που βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του, δεν μπορεί να διακόπτεται ούτε να γίνεται αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Θεωρώ καταδικαστέα την πρακτική της λεγόμενης παρένθετης μητρότητας, η οποία πλήττει σοβαρά την αξιοπρέπεια της γυναίκας και του παιδιού. Βασίζεται στην εκμετάλλευση της κατάστασης πρακτικής ανάγκης της μητέρας. Το παιδί είναι πάντα ένα δώρο και δεν είναι ποτέ αντικείμενο συμβολαίου. Εύχομαι κατά συνέπεια να καταβληθεί προσπάθεια από την διεθνή κοινότητα ώστε να απαγορευτεί σε οικουμενικό επίπεδο η πρακτική αυτή». Η Καθολική Εκκλησία τέλος υπογραμμίζει ότι «κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, πρέπει να τυγχάνει σεβασμού σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπειά του και ότι πρέπει να αποφυθεί κάθε μορφή άδικης διάκρισης, ιδίως κάθε μορφή βίας και επίθεσης». Την ίδια ώρα όμως αναφέρει ότι «υπάρχουν σαφή κρίσιμα σημεία στη θεωρία του κοινωνικού φύλου, η οποία είναι άκρος επικίνδυνη, διότι απαλήφθη τις διαφορές με την απέτηση να τους κάνει όλους ίδιους». Εγώ δεν μπαίνω στα υπόλοιπα. Έχουμε πει αλλεπάλληλες φορές ότι ο Μιλόν και το κανάλι είναι υπέρ της προστασίας και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανθρώπινο δικαίωμα είναι και για τη μητέρα και για το παιδί να, ότι η εγκυμονή να είναι δικό της και να μην την υποχρεώνουν όσοι έχουν ισχύ, διότι τώρα η ισχύς είναι τα λεφτά, αύριο μπορεί να είναι η ισχύς των όπλων. Κάτσε εδώ, όπως έκαναν οι Ναζί. Το ίδιο είναι. Μα το ίδιο είναι. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όταν εξαναγκάζεις κάποιον, είτε με τα λεφτά είτε με τα όπλα, είναι το ίδιο ακριβώς. Η πράξη έχει σημασία. Και εδώ ο ελληνικός λαός πρέπει επιτέλους, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το περιμένουμε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και μας ήρθε από το Βατικανό. Γιατί δεν κάνει κάτι τέτοιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο? Γιατί δεν παίρνει μια πρωτοβουλία να ενώσει τη φωνή του? Αυτό δεν είναι θεολογικό ζήτημα, τέλος πάντων. Εννοώ θεολογίας. Είναι ένα ζήτημα όπως το έθεσαν οι του Βατικανού. Γιατί δεν ενώνει τη φωνή του? Να γίνει οικουμενικό έγκλημα. Μέσα όποιος το κάνει. Μέσα. Και ξέρετε, είναι και ένας, τι να πω τώρα, τέλος πάντων, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί που μας, δεν μπορεί αρχηγός κόμματος να λέει τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν. Ναζιστικές θεωρίες διαστόματος αρχηγού κόμματος δεν είναι δυνατόν να διακινούνται. Επίσης διαβάζω εδώ την κυρία Καριστιανού, η οποία κάνει μια καταγγελία και λέει ότι ενώ η κυρία, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, όπως λέμε, είναι λαλίστατη είτε για αυτά που είπαμε πριν από λίγο, είτε για, είχε προτείνει νομίζω κάποιον εθνικό διασώστη να τον τιμήσει, είτε να παραβρίσκεται σε μπαρ μετά το ψήφισε του νόμου, δεν έκανε ποτέ ένα τηλεφώνημα στα θύματα, στους συγγενείς των θυμάτων ή στους διασωθέντες από το έγκλημα των Ντεμπών. Αυτά όλα κάτι δείχνουν. Δείχνουν την υποβάθμιση των θεσμών αυτού που λέγεται και δεν είναι ελληνική δημοκρατία. Έχουμε τονίσει την τεράστια σημασία που έχει η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με την Ινδία, με μία υποήπειρο, μία αναδυόμενη παγκόσμια δύναμη.
και η σημασία αυτών των σχέσεων συνίσταται στα εξής. Πρώτον, στον οικονομικό τομέα θα μπορούσαμε, εάν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, αν όντως είχε κατά νου την ανάπτυξη στην Ελλάδα, μια ανάπτυξη που να πατάει σε γερά πόδια, θα έπρεπε να πείσει τους Ινδούς να δημιουργήσουν ένα εργοστάσιο, να βάλουν πόδι και στην Ευρώπη αν θέλετε, ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, όχι μόνο ηλεκτρικών αλλά και κλασικών αυτοκινήτων, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει πληγεί ίσως περισσότερα από οποιοδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας λόγω της λεγόμενης απολιγνητοποίησης. Ένας από τους λόγους που εκτιμώ ότι δεν γίνεται αυτό είναι για να μην θυγούν τα συμφέροντα της Γερμανίας. Αυτοκίνητο βιομηχανία ΓΑΡ. Επίσης διάβασα ότι ενώ ο κύριος Μητσοτάκης διεκδίκησε στην αρχή την πατρότητα της ιδέας για το αμυντικό ευρωομόλογο, στη συνέχεια δεν το υποστήριξε γιατί αντέδρασε η Γερμανία. Τι γίνεται εδώ πέρα? Όποιος μας πιέζει υποχωρούμε? Γιατί θα δείτε μετά ποιος άλλος υποχώρησε και το δέχθηκε και το ομολόγησε. Ξέρεις, άμα δεν έχεις ντροπή, δεν... Τέλος πάντων, το πόσο σημαντικό είναι λοιπόν είναι στον τομέα της οικονομίας η ανάπτυξη των σχέσεων, ακόμα και σε στρατηγικό επίπεδο Ελλάδας και Κύπρου με την Ινδία. Σημειωτέων ότι η Ινδία ήδη έχει αρχίσει και εξάγει, πουλάει αμυντικό υλικό, νομίζω ότι είδα πυροβόλα 155 χιλιοστών στην Αρμενία. Γιατί και η Αρμενία είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Σφύρα είναι η Τουρκία, μην βλέπετε που επιτίθεται το Αζερβαϊτζάν, αν δεν έπαιρνε την υποστήριξη, και άκμον είναι το Αζερβαϊτζάν. Και πάνε να τη συνθλίψουν για δεύτερη και τελειωτική φορά, γιατί την πρώτη ήταν η γενοκτονία του 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915. Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχει η αντιπαλότητα της Ινδίας με το Πακιστάν, το οποίο Πακιστάν έχει στρατηγική συμμαχία με την Τουρκία, μπήκε σφήνα λοιπόν εκεί η Ινδία και καλά έκανε. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν το δεύτερο σκέλος της αμυντικής, της στρατηγικής σχέσης που πρέπει να αναπτύξουμε με την Ινδία πέραν του οικονομικού είναι το στρατιωτικό. Εκτιμώ ότι σε αυτήν την λογική εντάσσεται και η επίσκεψη του Έλληνα αρχηγού ΓΕΘΑ, του κυρίου Χούπη, στην Ινδία, ο οποίος έκανε επίσημη επίσκεψη, για να δούμε τι λέει εδώ, επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί έως τις 11 Απριλίου ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του, στρατηγού Ανίλ Τσαουχάν. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα από το ελληνικό ΓΕΘΑ, οι δύο αρχηγοί στη συνάντησή τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία μεταξύ άλλων περιλάμβαναν τη διαμορφωθήσα κατάσταση σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας ως αποτέλεσμα των επικρατουσών εστιών αστάθειας ανά την Ιφίλιο. Επίσης συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τον αντιπτέραρχο Τσαουντάρι, επίσης με τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού ναύαρχο Χάρι Κουμάρ, όπως και με τον αναπληρωτή αρχηγό του στρατού Ξηράς, στρατηγό Ουπέντρα Ντιβέντι. Εκεί συζητήσαν θέματα, επιχειρησιακά θέματα συζήτησε και με τους επικεφαλείς των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων της Ινδίας, που σημειωτέων έχουν μια τεράστια αμυντική βιομηχανία. Μεταξύ αυτών έχουμε και τους αντιπλοϊκούς πυράβλους εδάφους επιφανείας, τους Μπράχμος, που είναι μεν συμπαραγωγή Ρωσίας-Ινδίας, όμως και τα ονόματα, το όνομα Μπράχμος είναι από δύο ποταμούς, Βραχμαπούτρα και Μόσχβα, τον Μόσχοβα που λέμε. Το Μπράχμος λοιπόν είναι ένας αντιπλοϊκός πύραυλος που κλείνει το Αιγαίο. Εάν η Ελλάδα αγοράσει, νομίζω η αξία του είναι γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια, αν πάρει 150 τέτοιους αντιπλοϊκούς πυράβλους που υποστηρίζονται και από ένα δίκτυο ραντάρ, η Ελλάδα
είναι η αξία μισής φρεγάτας. Η Ελλάδα κλείνει το Αιγαίο και αν πάρει και έναν αριθμό η Κύπρος, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος πλέον θα είναι υπό τον έλεγχο του ελληνικού και του κυπριακού, ελλαδικού και κυπριακού πολεμικού ναυτικού. Ελπίζουμε λοιπόν να προχωρήσουν οι συνομιλίες και για κάτι τέτοιο, δεν έχουμε πληροφορίες γι' αυτό, αλλά ελπίζουμε, ελπίδα εκφράζουμε. Υπόγραψε ο αρχηγός ΓΕΘΑ για πρώτη φορά πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ινδίας, το οποίο υπάρχει, έχουν δραστηριότητες που θα κάνουν οι δύο χώρες, που με αυτές τις δραστηριότητες θα ανοίξει ο δρόμος για διεύρυνση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς. Ο κύριος Χούπης κατέθεσε στεφάνι στο Εθνικό Μνημείο Πολέμου στο Νέο Δελχή και είχε συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδας, την κυρία Κουτσομιτοπούλου, στη χώρα αυτή. Επίσης, ο διοικητής των επιχειρήσεων Ασπίδες, ο υποναύραγος Βασίλειος Γρυπάρης, είπαμε ότι την διοίκηση στο στρατηγείο της Ξηράς του πολεμικού ναυτικού, του ευρωπαϊκού πολεμικού ναυτικού που δρά στον Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν. Είναι στη Λάρισα και τη θαλάσσια διοίκηση την έχουν οι Ιταλοί. Παραχώρησε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες ο κύριος Γρυπάρης μαζί με τον Μπορέλ και είπε ότι εμείς συνεχίζουμε την αποστολή μας, είναι μια δύσκολη αποστολή, πάντα γίνεται στα διεθνή δίδατα και στο διεθνή εναέριο χώρο, δεν παραβιάζουμε τα χωρικά δίδατα και τον εναέριο χώρο καμιάς χώρας. Ανέφερε ότι είναι μια τεράστια έκταση. Μέχρι στιγμής τα πλοία που συμμετέχουν στις ασπίδες έχουν προστατεύσει 68 πλοία που πέρασαν από την περιοχή χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Απέκρουσαν 9 μη επανδρωμένα οχήματα, ένα μη επανδρωμένο πλωτό όχημα και 4 βαλιστικούς αντιπλοϊκούς πυράβλους. Είπε ότι η έκταση, η θαλάσσια έκταση στην οποία καλούνται να επιτηρήσουν τον μπλου των εμπορικών πλοίων είναι διπλάσια από το εμβαδό των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τα βλέπουμε στο χάρτη και νομίζουμε ότι δεν είναι έτσι. Είναι αχανείς οι εκτάσεις που καλούνται να καλύψουν. Είπε λοιπόν ότι βασικά η αποστολή συνίσταται, ο Μπορέλ πήρε το λόγο, η αποστολή συνίσταται στην προστασία των πλοίων, στη συνοδεία τους και στην ενίσχυση της ασφάλειας στην ναυσιπλοεία. Αυτά και για την Ινδία αλλά και για τις ασπίδες και να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας που είναι η επίσκεψη της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη μαζί με τα μέλη της κοινοβουλευτικής συνόδου της Ελληνικής Επιτροπής που συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική σύνοδο του Συμφωνίου της Ευρώπης, επισκέφθηκαν την Κύπρο. Είναι μια μεθόδευση που έγινε με τον κύριο Τορναρίτη, ο οποίος είναι του ΔΥΣΥ, αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και επισκέφθηκαν την Κύπρο, συναντήθηκαν με την πρόεδρο της Βουλής κάτω στην Κύπρο και εκεί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε διάφορα, κατήγγειλε τον συνεχιζόμενο διαχωρισμό της Λευκωσίας ελεύθερη και υποκατάληψη από τον τουρκικό στρατό, ότι αυτό είναι απαράδεκτο και είπε ότι δεν είναι το ίδιο το Κωσυβοπαίδιο με τα κατεχόμενα, επικαλούμενη και μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι είπε και θα κάνουμε και ένα σχόλιο μετά. Έπειτα από ανεξήγητη σιγή 10 ημερών, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εδέησε να απολογηθεί για την απαράδεκτη τοποθέτησή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης που ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τη διεθνή αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου. Και προετοίμασε αυτή την απολογία
να απευθυνθεί όχι στα ελλαδικά αλλά στα κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία φυσικά τα ελλαδικά εδώ πέρα είναι τα παιδιά του Μαξίμου που τα κανονίζουν και οι τόνοι είναι χαμηλοί, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Στην Κύπρο όμως υπάρχει έντονο δυσαρέσκεια, διότι στην ουσία είναι η προδοσία της Κύπρου, άλλη μία προδοσία της Κύπρου, και φρόντισε να μεθοδεύσει να πάει εκεί να ρίξει ένα κανονικό δούλεμα στους Έλληνες της Κύπρου, κανονικό δούλεμα, χρησιμοποιώντας και τη βαρύτητα του αδερφού της που είναι πρωθυπουργός. Οι Έλληνες της Κύπρου ξέρουν ότι χωρίς την ελληνική κυβέρνηση είναι αδύναμοι. Σε ποιον να στηριχτούν? Σε ποιον? Στην Μπουρκίνα Φάσο? Στην Ελλάδα να στηριχτούν? Δεν θέλουν να τα σπάσουν και κάνουν ότι συμφωνούν με αυτά που ακούνε. Δηλαδή, διπλή ατιμία αυτό. Να πας να εκμεταλλεύεσαι το γεγονός ότι τις έχουν ανάγκη και να πας να τους δουλεύεις μπροστά τα μάτια τους. Η κυρία Πακογιάννη λοιπόν με το γνωστό της ύφος ομολόγησε ότι υπέκυψε σε πιέσεις και άλλαξε την εισήγησή της, γνωμοδοτώντας θετικά για την ένταξη του υβριδικού υπό αλβανικό έλεγχο κρατηδίου σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τι ακριβώς είπε, προσέξτε. Η πίεση της διεθνούς κοινότητας ήταν πολύ μεγάλη, γιατί το Κόσοβο έχει από νομικής πλευράς ενστερνιστεί πλήρως όλον τον νομικό πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ψέμα είναι αυτό. Η Ευρώπη είχε θέσει όρους. Πρώτος, η αναγνώριση της Ένωσης Σερβικών Κοινοτήτων. Δεν το έκανε. Αφού δεν το έκανε, γιατί εισηγήσει θετικά? Και γιατί, αφού είχε εφαρμόσει, πώς το λέει, για να μην την αδικώ κιόλας, αφού έχει ενστερνιστεί πλήρως από νομικής πλευράς όλο το νομικό πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είχες άλλη εισήγηση? Δεν ήξερες ότι τον είχε εφαρμόσει και έπρεπε να σου το θυμίσει, για παράδειγμα, ο Γερμανός, αν είναι αυτός, για να τα αλλάξεις και τώρα να απολογήσει? Για τον ίδιο λόγο και η Ελλάδα και η κυβέρνηση, ενώ είχε διεκδικήσει την πατρότητα του αμυντικού ευρωομολόγου, δεν το στήριξε μετά ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δέχτηκε πιέσεις πάλι από τους Γερμανούς. Εδώ τι κυβέρνηση έχουμε? Όποιος μας πιέζει, υποχωρούμε? Και πού θα πάει αυτή η ιστορία? Μπορεί αύριο καταρχάς δεν λέμε ότι δεν είναι σοβαρότερο το κυπριακό. Σοβαρότερο είναι και το ίδιο με το Αιγαίο. Σήμερα υποχώρησε στην Κύπρο, αύριο θα υποχωρήσει στο Αιγαίο. Και όταν λέμε δεν είναι το ίδιο το κυπριακό με το κοσυβοπαίδιο, γιατί δεν εξηγείτε γιατί δεν είναι το ίδιο? Πέστε μας τους λόγους, γιατί δεν είναι το ίδιο το ψευδοκράτος με το Κόσοβο? Πέστε μας τους λόγους. Για την ιστορία, στην Ελληνική Επιτροπή συμμετείχαν, εκτός κυρίας Μπακογιάννη, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, ο Γεώργιος Παπανδρέου, όλοι οι κύριοι είναι έτσι, Ιωάννης Οικονόμου, Γεώργιος Σταμάτης, Άννα Ευθυμίου, Τάσος Χατζηβασιλείου, Νίνα Κασιμάτη, Δημήτριος Μάντζος και Λιάννα Κανέλη. Η κυρία Δημητρίου είπε, εντάξει λέει, το θέμα του κυπριακού, του κοσυβοπαιδίου και του κυπριακού το συζητήσουμε μετά κατηδίαν. Στην ουσία άδειασε την κυρία Μπακογιάννη. Σημείωσε ως μέρος του προγράμματος της επίσκεψης θα υπάρχει ξενάγηση επί της πράσινης γραμμής για να αντιληφθούν ακριβώς ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά και επιμέρους συζητήσεις όπως και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, για τις πολιτικές προκλήσεις εν ώψη και των ευρωεκλογών, και είναι αυτός ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε, να αναχαιτήσουμε τον αρνητισμό. Για κατοχή δεν λέμε τίποτα? Για κατοχή, αρνητισμός, την ακραία ρητορική ή ακόμα και τις ακραίες πολιτικές επιλογές που δεν συνάδουν καθόλου με τις αρχές και τις αξίες μας ή δεν συνάδουν καθόλου με αυτά που πρεσβεύει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μπακογιάννη με τη σειρά της ευχαρίστησε εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας τον κύριο Τορναρίτη για την πρόσκληση. Δεν σας είπα, το στήσανε το έργο όλο. Μετά η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι έχουμε πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα η Ελλάδα και η Κύπρος, που είμαστε και συνεχώς παρόντες. Είπε ότι οι νεότεροι συνάδελφοί της θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την πράσινη γραμμή, σημειώνοντας ότι
Είναι όνειδος για την Ευρώπη ότι το τελευταίο τείχος εξακολουθεί και υπάρχει και υπάρχει εδώ στη Λευκωσία. Είναι κάτι με το οποίο ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε και ποτέ δεν θα αποδεχτούμε. Και αυτό έχει τη δική του δυναμική και τη δική του σημασία για τις θέσεις τις οποίες Ελλάδα και Κύπρος έχουν μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ευχαρίστησε την κυρία Δημητρίου, την πρόεδρο της Βουλής, για την καταπληκτική φιλοξενία, σημειώνοντας με πόνο ψυχής, όπως είπε, ότι φοβάμαι ότι πρέπει να αποδεχθώ ότι είναι καλύτερη η φιλοξενία από την κριτική. Αυτά είναι τώρα τα φλιναθήματα. Λοιπόν, απλά θέλω να πω το εξής. Η κυρία Δημητρίου, ακούστε τι είπε ακριβώς. Σε σχέση με το θέμα της Κύπρου, η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε ότι η Κύπρος και το Κόσοβο είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και ότι αυτό είναι κάτι που, λέει το δικαστήριο της Χάγης, ότι όπως ανέφερε, άλλο το θέμα των κατεχομένων και άλλο του Κωσόβου. Βέβαια, είναι πολιτικές αποφάσεις. Θέλουν να προωθήσουν το Κόσοβο πρώτα, να ανοίξουν ο δρόμος και μετά θα πούν, εντάξει, δεν είναι, είναι διαφορετικό, αλλά ας το αναγνωρίσουμε και αυτό. Τι θα πούμε τότε εμείς? Η κυρία Δημητρίου την άδειασε και είπε, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε μετά κατηδίαν, μεταξύ μας. Εδώ έχω να σας πω το εξής, ακούστε. Η Ελλάδα, ξέρετε τι είναι αυτό που λένε «βαράτε μη και ας κλαίω», έτσι. Τα ίδια ακριβώς θα πάθουμε και με την Αλβανία για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει από την αρχή. Από την αρχή, όπως έκανε η Βουλγαρία για τα Σκόπια. Έστειλε υπόμνημα στις 26 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις θέσεις της για το Σκοπιανό. Αυτοί δεν είναι Σκοπιανοί, η γλώσσα τους είναι Βουλγάρικη, δεν είναι Μακεδονική. Δεν είναι Μακεδόνες, δεν είναι Μακεδονικοί. Και αν δεν τα αλλάξουν αυτά και δεν αλλάξουν το σύνταγμά τους και δεν αναγνωρίσουν βουλγαρική μειονότητα μέσα στο έδαφος τους, Βουλγαροί είναι άνθρωποι, εντάξει, δεν πρόκειται. Κανένας δεν πιέζει τη Βουλγαρία. Κανένας δεν πιέζει τη Βουλγαρία. Γιατί πιέζουν την Ελλάδα και την κυρία Μπακογιάννη? Γιατί δεν ξεκαθαρίσαμε εν καιρός. Αν στέλνανε ένα υπόμνημα και λέγανε στο Συμβούλιο της Ευρώπης ότι δεν πρόκειται να υπογράψουμε ποτέ οτιδήποτε αφορά το κωσυφοπαίδιο όσο η Κύπρος είναι κατεχόμενη, διότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο την κατεχόμενη Κύπρο και θα ανοίξει το δρόμο για να αναγνώριση του ψευδοκράτους. Γιατί δεν το κάνανε? Τα ίδια θα πάμε και με την Αλβανία. Αφήνουμε τη Μέρκελ από το 2014, από πότε έκανε αυτή την πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια, μας έβγαλαν απ' έξω, δεν μιλάμε, δεν φωνάζουμε, δεν προειδοποιούμε και στο τέλος θα μπουν οι Αλβανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίζουν να παραβιάζουν τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και δεν πρόκειται να συνυπογράψουν κανένα συνυποσχετικό. Εντάξει, το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν περιμένουν τελευταία στιγμή να λένε «βαράτα με και ας κλαίω», υποτίθεται ότι αντιστάθηκε. Και γιατί τα άλλαξε την εισήγησή της, δεν κατάλαβα. Πιέστηκε και τι θα πάθαινε? Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το σχέδιο της Άγκυρας για την Κύπρο που το εφαρμόζει το ενεργούμενό της ο Τατάρ. Μπορείτε να ψάξετε περί Τατάρ. Υπήρχε μία εταιρεία στην Polypec, νομίζω λεγόταν, στις οποίες ήταν λογιστής, η οποία έκανε του κόσμου τα οικονομικά εγκλήματα, ενεχόμενος και αυτός. Εν πάση περιπτώσει, αποδεικνύεται μετά τη συνάντηση, από αυτά που δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Γκουτέρες, το σχέδιο του ψευδοκράτους και της Άγκυρας. Ποιο είναι το σχέδιο? Δεν πρόκειται να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Χριστοδουλίδη ως εάν δεν αναγνωριστεί η πολιτική και η κυριαρχική ισότητα. Δηλαδή, ότι θα είμαστε δύο ισότιμα κράτη στο τραπέζι. Αναγνώριση ζητάει. Αλλά τώρα μας βγάζει κι άλλο φασούλι. Λέει ότι στόχος είναι η αποαναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, η ανατροπή του ψηφίσματος του 1964, μετά τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963, πήγε το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που είχαμε και συμπλοκές, και το Συμβούλιο της Ασφαλείας του ΟΕΑ τότε, με την απόφαση 187, ποια είναι, για να δω μισό,
186 αναγνώρισε ότι ο επίσημος θεσμός που εκπροσωπεί την Κύπρο είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Η σφραγίδα δηλαδή του νησιού την έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας και θέλουν να το ανατρέψουν, να βγάλουν καινούργια απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και εκεί θα είναι κρίσιμη και η θέση που θα τηρήσει η Ρωσία για όλους, για όσους έχουν κατά νου τίποτα από αυτά που λέμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Άρα, από αναγνώριση. Εντάξει. Άκουσε τι είπε. Σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι το αδιέξοδο στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση με τον Κουεγιάρ και στη συζήτηση το έθεσε το θέμα, υποστήριξε ότι το αδιέξοδο στο Κυπριακό οφείλεται και στο ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ της 4ης Μαρτίου του 1964. Με το συγκεκριμένο ψήφισμα η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται ως η νόμιμη κυβέρνηση ολόκληρης της νήσου και η τουρκική πλευρά από τότε προσπαθεί να ανατρέψει τη συγκεκριμένη απόφαση, γι' αυτό μιλάει για θανούσα Κυπριακή Δημοκρατία, ότι δεν υπάρχει για μας, από το 64 λέει, δεν υπάρχει για μας Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά, στα κατεχόμενα επιστρέφοντας, είπε ότι τα πράγματα στο Κυπριακό έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο το όλο ζήτημα με το ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 4ης Μαρτίου, δεύτερη αναφορά κάνει, και την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κυβέρνηση ολόκληρου του νησιού. Έκανε επίσης αναφορά και στο ότι αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και με την ένταξη της Νότιας Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ονομάζεται. Δηλαδή, τι είπαμε εδώ και τι θα πούμε σε λίγες μέρες με τρεις πρέσβεις, ότι η μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και της Κύπρου μετά τον εμφύλιο, μετά το 50, το 49, είναι η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Όλο το νησί έχει ενταχθεί και αναφέρεται στην ένταξη ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το κοινωνικό και το ευρωπαϊκό κεκτημένο λόγω της παρουσίας του τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα. Και αυτό τους ενοχλεί και θα το θίξουμε αυτό με τους τρεις πρέσβεις σε όλες του τις διαστάσεις. Ο Τατάρ ανέφερε ότι είπε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι αυτές οι συνθήκες δεν θα ήταν σωστό. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα ήταν σωστό να μπούμε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς να επιβεβαιώσουμε τα εγγενή και κεκτημένα δικαιώματά μας που έχουμε αποκτήσει από τις ιδρυτικές συμφωνίες του 60 και ότι δεν θα το δεχτούμε αυτό. Είπε ότι το γνωρίζει και ο Γκουτέρες αυτό, δηλαδή ήταν ξεκάθαρος. Μετά είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη, μόνιμη, βιώσιμη και πρακτική συμφωνία, διότι σήμερα υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο. Ναι, αλλά υπάρχουν κατόπιν παράνομης επέμβασης και παράνομης συνεχιζόμενης κατοχής. Αυτό το βγάζουμε. Υπάρχουν δύο λαοί, δύο δημοκρατίες, δύο αρχές και αυτή η κατάσταση συνεχίζεται εδώ και 60 χρόνια. Επομένως δεν είναι δυνατόν να γυρίσουμε το ρολόι πίσω. Μια χαρά γυρνάει πίσω. Μια χαρά. Μετά λέει, ακούστε εδώ τώρα, κάνουν το έγκλημα και μετά λένε, καλά λέει, τι είναι αυτό το εμπάργκο, μας αδικεί, είμαστε αδικημένοι. Βεβαίως, για να έρθει το εμπάργκο, να πάει ο τουρκικός στρατός πίσω, να φύγουν και οι έπικοι, ελεύθεροι θα είναι ολόκληρη η Κύπρος, θα έχετε όλοι ευρωπαϊκά διαβατήρια, δεν θα υπάρχει κανένα εμπάργκο. Όσο συνεχίζεται το έγκλημα, πώς να έρθει το εμπάργκο? Επίσης κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις προόδου στο Κυπριακό. Έθεσε και θέμα δρόμου στον Αστρομερίτη. Λέει, αν συνεχίσουν οι Ελληνοκύπριοι να κάνουν το δρόμο στον Αστρομερίτη, τότε και εμείς θα κάνουμε το δρόμο στην Πύλα, εκείνο που είχε γίνει το έργο τότε. Σήμερα, ο στρατηγός, όχι στρατηγός, ο Γαγός Τραωρέ, ο οποίος είναι ο αρχηγός του κράτους της Μπουρκίνα Φάσο, δήλωσε ότι έγινε επιθεώρηση και παρέλαβε 12 οπλισμένα τηλεκατευθυνόμενα μη επαδρομένα αεροσκάφη από την Τουρκία, Bayraktar TAV V2 και Bayraktar Akinci. Είπε ότι μας τα παρουσίασαν, ότι είναι πολύ καλά. Έπειτα από δοκιμές που διεξήχθησαν με υπερηφάνεια επιβεβαιώνω ότι τα αεροσκάφη αυτά εντάσσονται στο στόλο του στρατού
της Μπουρκίνα Φάσο και αυτά τα είπε ο λοχαγός Τραωρέ παρόντας του Υπουργού Άμυνας του στρατηγού Κασούμ Κουλιμπαλί. Η Τουρκία λοιπόν επεκτείνει την επιρροή της μαζί με τη Ρωσία στην υποσαχάρια Αφρική που ήταν υπό την επιρροή με τα αποικιακού χαρακτήρα επιρροή της Γαλλίας. Εδώ λοιπόν η Γαλλία, η Ελλάδα οφείλει να συνεργαστεί με τη Γαλλία για να πληρώσει η Τουρκία το τίμημα της παρουσίας της εκεί. Έτσι κάνουν τα κανονικά κράτη. Και δεν αγκαλιάζονται με τους Τούρκους. Η Τουρκία, καλά τώρα αυτά τα είπαμε τόσο καιρό, έτσι. Ότι η αχίλλειος πτέρνα του Ερντογάν είναι η ίδια του η πολιτική με την οποία κοροϊδεύει τον κόσμο 22 χρόνια στην Τουρκία. Το Ισλάμ, αντισημιτισμός, θα τους κάνω, θα τους ράνω, το Μαδί Μαρμαρά, όλα αυτά τα κόλπα. Έρχεται λοιπόν τώρα και τον κατηγορεί η αντιπολίτευση σύσσωμη, κυρίως όμως ο Ιος Ερμπακάν. Και του λέει, τι μας δουλεύεις, τα δικά σου πλοία μεταφέρουν υλικά τα οποία χρησιμοποιεί ο Ισραηλινός στρατός και στον πόλεμο. Απ' τη μια μεριά καταγγέλεις τον Νετανιάχου στα λόγια και στην πράξη βοηθάς το σιωνιστικό καθεστώς όπως το λένε οι Ισλαμιστές. Προχθές μάλιστα στο εικόνιο έφαγε την κατραπακιά, θα δείτε μετά στις εκλογές, από τον Γιο Ερμπακάν. Προχθές στο εικόνιο όπου είναι ο σκληρός πυρήνας του Μιλί Γκιορούς της Εθνικής Άποψης και των Ερμπακανικών, μη βλέπετε που πήρε την Ούρφα, εκεί ήταν και θέμα υποψηφίου, ήταν κάποια ισχυρή προσωπικότητα. Στο εικόνιο είναι ισχυροί οι Ερμπακανιστές. Εκεί λοιπόν έκαναν διαδήλωση χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έπεσε και ξύλο και αναγκάστηκε υπό την πίεση την εσωτερική. Η Τουρκία χθες ο Φιντάν τα ανακοίνωσε, ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν μέτρα κατά το Ισραήλ και σήμερα τα ανακοίνωσε ο Υπουργός του Υπουργείου Εμπορίου. Η δικαιολογία, η πολιτική, ότι αρνήθηκε το Ισραήλ στην Τουρκία να ρίξει από αέρος ανθρωπιστική βοήθεια. Και επειδή αυτό εκείνο, για να δούμε τώρα τι μέτρα πήραν. Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου της Τουρκίας, η τουρκική δημοκρατία αποφάσισε να περιορίσει τις εξαγωγές προϊόντων προς το Ισραήλ που ανήκουν στις ομάδες προϊόντων που αναφέρονται σε ένα παράρτημα. Οι πρόνοιες αυτής της απόφασης θα εφαρμοστούν άμεσα. Δηλαδή από αύριο, από σήμερα, τέλος. Και είναι υλικά όπως αλουμίνιο, χάλιβας, χρώματα, ηλεκτρικά καλώδια, δομικά υλικά, καύσιμα και άλλα υλικά. Η απόφαση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ ως όντο το Ισραήλ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και ρίξει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και επιτρέψει την επαρκή και διάλειπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας. Η Άγκερα υποστηρίζει ότι δεν επιτρέπει την πώληση οποιοδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς στο Ισραήλ εδώ και πολύ καιρό. Ψέματα, όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Από την ίδια στιγμή το Ισραήλ θα απαντήσει στη μονομερή παραβίαση των εμπορικών συμφωνιών, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, και είδα πριν από λίγο ότι τουρκικά δημοσιεύματα λένε ότι το Ισραήλ ζήτησε από τις ΗΠΑ να τιμωρήσουν την Τουρκία επειδή κάνει εμπάργκο στην... Το Ισραήλ είπε ότι αθετούν εμπορικές συμφωνίες μονομερώς. Τώρα, ο Ιμάμογλου έδωσε συνέντευξη στους Financial Times και στην ουσία κατήγγειλε τον Ερντογάν ότι έχει δημιουργήσει ένα σε εισαγωγικά αυταρχικό καθεστώς, γιατί λέει, μα δεν μπορώ, λέει, είμαι δήμαρχος μιας πόλης 18 εκατομμυρίων και δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις αν δεν έρθει η πολιτική έγκριση. Τι δήμαρχος είμαι, λέει, εγώ. Όλα είναι ενός ανδρός αρχή και αυτό πρέπει να αλλάξει, και ειδοποίησε τον Ερντογάν, του λέει, πάρε υπόψη σου τα αποτελέσματα, διότι αν δεν τα πάρεις εγκαίρως τη σφαλιάρα που έφαγες από τις εκλογές, θα μειωθεί ο πολιτικός σου βίος. Ο Ερντογάν θα πρέπει να φοβάται για το πολιτικό του μέλλον εάν δεν εγκαταλείψει τις πολιτικές μέσω των οποίων η βούληση ενός και μόνο ατόμου κυριαρχεί στο τουρκικό κράτος. Ο πολιτικός βίος θα μικρύνει αν δεν τα λάβει αυτά υπόψη του. Στην ουσία, κατήγγειλε τον Ερντογάν, και εδώ να σας πω τώρα το κερασάκι στην τούρτα. Ξέρετε, δεν είναι πήρε 37% το Ρεπουμπλικάνι, 35% πήρε αυτός. Δεν είναι έτσι. Ούτε που έχασε 7-8 μονάδες εκατοστιαίες. Πρέπει να δούμε πόσους δήμους έχασε.
το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν στις εκλογές του 2019 είχε 756 δήμους. Πόσο λέτε να το έμεναν στο καλάθι τώρα? Μόνον 507. Δηλαδή έχασε 249 δήμους στην κυριολεξία, το 1 τρίτο της δύναμής του. Πέραν του ότι έχασε απέτυχε, ο ίδιος πήρε στην πλάτη του τις εκλογές, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης τώρα. Κάθε ψήφος να δίνετε, λέει, σε υποψήφιο ευρωβουλευτή, είναι σαν να ψηφίζετε εμένα. Καλά, δεν παραδειγματίζει τι έπαθε ο άλλος από δίπλα? Και τι νομίζεις, η λογική στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος, δεν σε συμφέρει, Κυριάκο? Περίμενε. Λοιπόν, άρα τεράστια ζημιά για τον Ερντογάν. Δεν λέω ότι είναι χαρισματικό άτομο, ότι ξόφλησε, αλλά σας ανέφερα τι ακριβώς έπαθε. Πάμε γρήγορα στο Ισραήλ, γιατί έχουμε εξελίξεις και εκεί. Λοιπόν, 7 μέλη του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ απαιτούν έκτακτη συνεδρίαση για να ζητήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ανταλλαγής. Επειδή πήγε αντιπροσωπεία με ενισχυμένη εντολή για να υπογράψει, τώρα ζητούν έκτακτη σύνοδο. Το Ισραηλινό ραδιόφωνο. Ο Σμότριχ και ο Μπεν Γκβίρ απειλούν να διαλύσουν την κυβέρνηση αν εγκριθεί η συμφωνία για την πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων από τη Γάζα. Ο Γκάντς πιστεύει ότι η σύναψη συμφωνίας ανταλλαγής θα βελτιώσει τη διεθνή θέση του Ισραήλ πριν από την επιχείρηση της Ράφα. Εδώ ο Γκάντς τι λέει? Λέει στην ουσία ότι ας αποσυρθούμε από τη Γάζα, ας υπογράψουμε μια συμφωνία να καταλαγιάσει η διεθνής πίεση και μετά, αφού λήξουν όλα αυτά, αφού καταλαγιάσει η πίεση, κάναμε την επίθεση στη Ράφα. Αυτό αποκαλύπτει στην ουσία ο Γκάντς. Reuters. Το Ισραήλ έχει λάβει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια από τη ΣΥΠΑ από οποιαδήποτε άλλη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πεντάγωνο. Αμερικανικό. Ο Γκάλαντ παρήχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από τμήματα της Γάζας και το μέλλον της Ισραηλινής εκστρατείας κατά της Χαμάς. Ο Ιωάβ Γκάλαντ είναι ο Υπουργός Άμυνας, που σημαίνει ότι για να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, σημαίνει ότι μετά από πίεση της Ουάσιγκτον έγινε η απόσυρση. Ο Υπουργός Άμυνας Όστιν επιβεβαίωσε την ισχυρή αμερικανική υποστήριξη για την άμυνα του Ισραήλ υπό το φως των απειλών από το Ιράν και το δίκτυο πληροφοριών του, και ο Εχούντ Μπάρακ, πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Η κατάσταση στη Γάζα είναι περίπλοκη. Η κυβέρνηση Νετανιάχου πρέπει να διαλυθεί το συντομότερο δυνατόν. Αντιμετωπίζουμε μια περίπλοκη και άνευ προηγουμένου κατάσταση. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις επιθέσεις τους και η Χαμάς απέχει πολύ ακόμα από την ήττα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Φαρχάν, δέχθηκε τον νεοδιορισέντα Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό Μουσταφά. Συζητήθηκαν θέματα, τι άλλο, για τη Γάζα και την Εκεχηρία, ανθρωπιστική βοήθεια κτλ. Απορρίπτουμε τις τελευταίες Ισραηλινές προτάσεις που μας αναφέρθηκαν από την Αιγυπτιακή πλευρά. Το πολιτικό γραφείο της Χαμάς που συνεδρίασε σήμερα πήρε αυτή την απόφαση. Εκεί μπερδευόμαστε. Μετά λένε ότι την εξετάζουμε, θα δείτε μετά. Λέει, το Reuters αναφέρει τον Αλί Μπάρακ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις της Χαμάς. Τη Δευτέρα ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την επικείμενη εισβολή στη Ράφα. Σήμερα ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, τον είπα, έδωσε στην πραγματικότητα το πράσινο φως για την εισβολή του Ισραηλινού στρατού. Γιατί? Γιατί κατηγόρησε τη Χαμάς ότι διστροπεί και δεν υπογράφει την συμφωνία για την Εκεχηρία. Θα τα δούμε αυτά. Είπαμε ότι ο Νετανιάχου είπε, εμείς έχουμε ορίσει ημερομηνία, χωρίς να πει ποια ημερομηνία. Η αμερικανική διπλωματία επανέλαβε χθες Δευτέρα την εναντίωσή της σε οποιαδήποτε Ισραηλινή ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, μερικές ώρες αφού ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι εμείς έχουμε ορίσει ημερομηνία. Έχουμε καταστήσει, τι είπε ο Μάθιου Μίλλερ, ο εκπρόσωπος του State Department. Έχουμε καταστήσει σαφές στο Ισραήλ ότι θεωρούμε ότι μαζική στρατιωτική εισβολή στη Ράφα θα είχε εξαιρετικά βλαπτικές συνέπειες για τους συμμάχους, και αυτό προσέξτε το, και θα έπληται σε τελευταία ανάλυση την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ. Τι εννοεί εδώ ο ποιητής? Πώς θα έπληται την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ? Θα σταματήσουν να τους δίνουν οπλικά συστήματα? Μόνον αυτό μπορούμε να... Τους έχουμε πει καθαρά, προσέξτε,
πως υπάρχει καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί ο θεμητός στόχος, δηλαδή να θαρρούν, να εξαρτηθούν και να νικηθούν οι μονάδες της Χαμάς που βρίσκονται ακόμα στη Ράφα, είπε ο Μίλλερ, διευκρινίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά δεν είναι ενήμερη για την ημερομηνία που είπε ο Νετανιάχου. Θέλουμε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις. Ο Μπάιντεν ήταν αντίθετος, όπως σε πρόσφατη συνομιλία. Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόθεση περισσότερων προμηθειών. Ο διευθυντής της CIA, William Burns, ήταν στο Κάιρο, δίνει βαρύτητα η Ουάσιγκτον για να επιτευχθεί η συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, John Kirby, ανέφερε ότι είπαν να βάλουν πολύ σοβαρά υπόψη τις συζητήσεις και ελπίζουν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία απελευθέρωσης. Και εκεχηρίας, θα δείτε μετά τι λέει για την εκεχηρία. Πάντως, προχθές είχαμε μια ελπιδοφόρα εξέλιξη. 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από το πέρασμα της Ράφα στη Γάζα, που είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, σήμερα το πρωί το Παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς δήλωσε ότι θα μελετήσει η Ισραηλινή πρόταση για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός. Τι λέει, προβλέπεται κατάπαυση του πυρός για 6 εβδομάδες, απελευθέρωση 42 Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα 800 έως 900 Παλαιστινίων κρατουμένων και είσοδο 400 έως 500 φορτηγών κάθε μέρα για ανθρωπιστική βοήθεια. Από την πλευρά το Παλαιστινικό κίνημα ζητάει κατάπαυση του πυρός οριστική, αποχώρηση όλων των στρατευμάτων από τη Γάζα και περισσότερη βοήθεια. Ο Γκάλαντ, πάντως, ο Υπουργός Άμυνας, είπε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να συναφθεί η συμφωνία, γιατί τώρα είναι αποδυναμωμένοι οι Χαμάς, τους έχουμε αποδυναμώσει. Ο Μακρόν, ο Σίση και ο Αμπτάλα, Μακρόν πρόεδρος Γαλλίας, Σίση πρόεδρος Αιγύπτου, Αμπτάλα βασιλιάς της Ιορδανίας, σε κοινό άρθρο που δημοσιεύθηκε στην Le Monde, ζητούν άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων. Σημαντικό είναι και αυτό. Τώρα διαβάζω με βάση το Reuters ότι την τελευταία Ισραηλινή πρόταση κατάπαυσης του πυρός απέρριψε η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς, όπως δήλωσε η υψηλόγραμμος τέλεχός της, ο Αλί Μπαράκα, μιλώντας στο Reuters. Έχω μπερδευτεί, άλλα λένε χθες, άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι. Τι να πω τώρα κι εγώ. Για πρώτη φορά ο Ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε το σιδηρού θόλο του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού. Έχουν βάλει δηλαδή αντιπυραυλικά συστήματα και πάνω σε φρεγάτες γερμανικής κατασκευής του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού και για πρώτη φορά το χρησιμοποίησαν εκεί στα ανοιχτά του Αιλάτ, στον Μιχό, στον κόλπο της Άκαμπα δηλαδή, εξουδετερώνοντας ένα υπτάμενο αντικείμενο χωρίς να λένε τι είναι αυτό το υπτάμενο αντικείμενο. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, σφοδρή αντίδραση, συζητήθηκε σήμερα η αίτηση της Παλαιστίνης να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να παραπευθεί στη Γενική Συνέλευση η αναγνώρισή του από τον ΟΗΕ ως ανεξάρτητο κράτος. Τώρα είναι κράτος παρατηρητής. Είπε ο πρεσβευτής ο Γκιλάντ Ερτάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, το Συμβούλιο Ασφαλείας συζητά αυτή τη στιγμή την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους, λέγοντας ότι η έγκριση του αιτήματος θα αποτελούσε την πιο βδελερή ανταμοιβή για τα πιο βδελερά εγκλήματα. Ακόμα και η απλή εξέταση του αιτήματος συνιστά μια νίκη για εκείνους που διέπραξαν και στήριξαν τις επιθέσεις Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, να εξετάσουμε την ένταξη του Ισλαμικού κράτους στον ΟΗΕ? Εδώ να πούμε ότι οι Αμερικανοί λένε όχι, να αναγνωριστεί το κράτος από μια συμφωνία μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ και μετά από τον ΟΗΕ. Πάντως εδώ το αίτημα δεν το υποβάλλει η Χαμάς, το υποβάλλει η Παλαιστινιακή Αρχή με την οποία την αποδέχεται το Ισραήλ. Άρα ο κύριος πρέσβης εδώ πρέπει να ξαναδεί τα επιχειρήματά του. Πάμε στο θέμα του Ιράν, που και εκεί έχουμε πράγματα. Κάποιος μου λέει, γιατί λες συνέχεια ότι το Fox News ότι είναι ρεπουμπλικανικό και δεν λες για το CNN. Και το CNN είναι δημοκρατικό, αλλά πολλές φορές, επειδή επικοινωνιακά ας πούμε ότι επικρατούν οι δημοκρατικοί, μερικές φορές μπορεί να προβάλλω περισσότερο θέσεις του Τραμπ, όχι επειδή τον αγαπάμε. Ο στόχος μας είναι ισομέρεια
και η σιγωρία, όπως έλεγα στην αρχαία Αθήνα, αλλά επειδή ακούγονται πιο πολύ οι θέσεις των δημοκρατικών, βάζουμε, αλλά θέλω να το να διευκρινίζω. Όταν λες ότι είναι η επικοινωνιακή ναυαρχίδα του Τραμπ, τότε δεν μπορεί να σου πει κανείς να το κάνεις προπαγάνδα. Γιατί αποκαλύπτω τι είναι. Πρέπει να το ξέρουν οι τηλεθεατές μας. Το CNN, επικαλούμενο τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, η απάντηση του Ιράν στην επίθεση στη Δαμασκό μπορεί να είναι αυτήν την εβδομάδα. Προσέξτε εδώ τι είπαμε χθες. Ξέρετε, είναι δίκοπο μαχαίρι να κάνεις εκτιμήσεις. Διότι αν δεν βγαίνει, σου λένε να τους, δεν σου βγήκε. Τι να κάνουμε, τι είμαστε, η πυθία. Κάνουμε. Είναι μια μαθηματική πράξη η εκτίμηση. Αν έχουμε ελλειπείς πληροφορίες, κάνουμε λάθος εκτίμηση. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά είπα χθες ότι το πιο πιθανό είναι να απαντήσει το Ιράν μέσω πληρεξουσίων. Διότι δεν θα δώσει την νομιμοποίηση στο Ισραήλ να χτυπήσει μέσα στο Ιράν, άμα βαρέσει η Ιρακινή αντιπολίτευση, ο άξονας αυτός, ή από τη Συρία ή η Χούθη. Με υπερηχητικό, για παράδειγμα. Το είπαμε χθες. Κοιτάξτε τώρα τι λέει το CNN. Όχι το CNN, Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Η απάντηση του Ιράν δεν θα είναι από το έδαφος του Ιράν, αλλά μέσω πληρεξουσίων. Λέτε να ακούσαν την εκπομπή μας, να θεωρούσαν ότι είναι πληροφορίες και να την πέρασαν. Όχι. Εντάξει, εκτιμήσεις κάνουμε εμείς. Το Ιράν δεν θέλει να δώσει στην Αμερική και το Ισραήλ μια δικαιολογία για να απαντήσουν με άμεσους βομβαρδισμούς την επικράτειά τους. Το Ιράν ζήτησε από τις δυνάμεις πληρεξουσίου να προετοιμαστούν για ταυτόχρονη επίθεση με πυράβλους και αεροσκάφους αυτοκτονίας σε Ισραηλινούς στόχους. Το πρακτορείο CBS. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια μεγάλη επίθεση ως απάντηση στη φωνική επιδρομή στο προξενήσιο Δαμασκό. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, είχαμε επίθεση από το Ισραήλ στην πόλη Μάγια κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Συρία σε θέσεις του Συριακού στρατού. Απάντηση σε επίθεση με ρουκέτες που δέχθηκε στα υψίπεδα του Κολάν και με πυρά πυροβολικού που δέχθηκαν πάλι θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Και από εκεί που ήρθαν οι επιθέσεις, απάντησε το Ισραήλ. Επίσης, στη διάρκεια της νύχτας, δύο βίδες εκτοξεύθηκαν στην περιοχή Μισγκάβ Αμ από το Λίβανο, πλήττοντας περιοχές στην Ήπαθρο, στο βόρειο Ισραήλ, χωρίς να έχουμε απώλειες. Για δεύτερη συνεχόμενη, και αυτό προσέξτε το, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ο στρατός του Λιβάνου, ο τακτικός στρατός του Λιβάνου, συνεχίζει την κινητοποίησή του από τον βόρειο και κεντρικό Λίβανο στο νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού ότι μία στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο Λίβανο είναι αναπόφευκτη. Ο Μπορέλ, αξιωματούχος, ο υπουργός εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι ο στρατός της Ιεμένης ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ελέγχεται από το Ιράν στις αποφάσεις του. Ο Αμπντουλαχιάν εγγενίασε χθες το νέο προξενικό γραφείο του Ιράν στη Δαμασκό. Το προηγούμενο κατεδαφίστηκε και δεν υπάρχει πια. Τώρα το εγγενίασε στα γραφεία μίας Ιρανοσυριακής αυτοκινητοβιομηχανίας που είχε γραφεία στην Συρία. Εκεί το εγγενίασε, έκοψε την κορδέλα. Μπορείτε να δείτε και τη σχετική φωτογραφία στο Ινφογνώμων Πολιτικά στην ιστοσελίδα μας. Ήταν παρόν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Φαϊσάλ Μιγντάτ της Συρίας. Στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Μιγντάτ είπε ότι η Συρία στέκεται στο πλευρό των αντιστασιακών παρατάξεων στην περιοχή, ο άξονας της αντίστασης δηλαδή, με τον όρο να φώνα, αλλά δεν διευκρίνησε περαιτέρω σχετικά με το αν η Συρία θα απαντήσει άμεσα στα πλήγματα που δέχεται. Ο Εμίρ Αμπντουλαχιάν, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, επανέλαβε ότι το Ισραήλ θα τιμωρηθεί για το πλήγμα του στο κτίριο του προξενείου, αλλά δεν διευκρίνησε περαιτέρω. Τώρα, τι άλλο είπε ο Αμπντουλαχιάν? Οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες μέρες για το Ισραήλ. Και το λέω δυνατά αυτό από εδώ, από τη Δαμασκό. Πριν αναχωρήσει από τη Δαμασκό, αναχώρησε το μεσημέρι πάντως. Είδα το αεροπλάνο του που έφευγε. Οι ένοπλες δυνάμεις, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω της κεντρικής διοίκησης, που είναι υπεύθυνη για την περιοχή, ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν, ότι χτύπησαν ένα σύστημα αντιεροπορικής άμυνας στον Χούθη, στην Ιεμένη, και κατέριψαν δύο πυράβλους έτοιμους για εκτόξευση.
και ότι προστατεύουν τα πλοία που περνάνε, υπάρχουν και κάποια στοιχεία εκεί. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Τραμπ, όπως είπαμε χθες, τελικώς ανακοίνωσε ότι την απόφαση για την άμβλωση θα την παίρνουν οι πολιτείες, δεν θα πάρει μέτρα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όπως επιμένουν οι αυτοί που είναι σκληροί, οι σκληροπυρηνικοί κατά της άμβλωσης, που είναι ρεπουμπλικάνοι. Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ανέφερε ότι υποστηρίζει εξαιρέσεις στις περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας και προκειμένου να προστατευτεί η ζωή της μητέρας. Εκεί θα επιτρέπεται η άμβλωση. Επανέλαβε επίσης ότι υποστηρίζει την προσβασιμότητα στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο Biden έχει καταστήσει την αντίθεση του Τραμπ στα δικαιώματα στην άμβλωση ένα κεντρικό αξίωμα, το είπαμε και χθες αυτό, είναι ένα από τα τέσσερα ζητήματα που θα, τα κεντρικά ζητήματα που θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει κάθε μεμονωμένη απαγόρευση της άμβλωσης στις πολιτείες, περιλαμβανομένου και απαγορεύσεων της άμβλωσης χωρίς εξαιρέσεις, και περηφανεύεται για το ρόλο του στη δημιουργία αυτού του τοπικού, του τοπίου της κόλασης. Έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμάρ Μούσα, διευθυντής της εκστρατείας του Biden. Τώρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν Εβραίοι που ψηφίζουν, Εβραίοι το θρήσκευμα, Αμερικανοί πολίτες, ψηφοφόροι που ψηφίζουν τον Biden. Διότι λέει αυτός είναι 100% με τους Παλαιστίνιους. Είπε τέτοιες δηλώσεις, τώρα δεν χρειάζεται να. Α, υπερηφανεύτηκε ότι εγώ αναγνώρισα τα υψίπεδα του Γκολάν, τα κατεχόμενα, ως επικράτεια της, χωρίς να μου το ζητήσει κανένας, του Ισραήλ. Εγώ μετέφερα την πρεσβεία από το Τελ Αβίβ της Αμερικής στην Ιερουσαλήμ. Και τι άλλο. Α, και αποχώρησα, λέει, από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Τι άλλο θέλετε, λέει, να κάνω. Εμένα πρέπει να ψηφίσετε όλοι, όχι τον Biden. Πολύ σημαντικό. Έλεγε ο Τραμπ εδώ και καιρό, εγώ σε 24 ώρες θα τελειώσω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τώρα, μέσω συνεργατών του, διαρρέεται ότι θα αναγνωρίσει, θα δεχθεί να αποτελέσουν μέρος της ρωσικής επικράτειας η Κρυμαία, η ιστορική Χερσόνησος της Ταυρίδας, η Ταυρικής Χερσόνησος, και το Λουγκάνσκ και το Ντομπάς και το Ντονέτσκ, δηλαδή αυτές οι δύο περιφέρειες που λέγεται περιοχή Ντομπάς. Εκεί δέχεται επικρίσεις από διάφορους. Πάντως είναι σημαντικό, αυτό είναι το σχέδιό του, γιατί του λέγανε όλοι ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το σχέδιο. Αυτό είναι το σχέδιο. Είπε πάντως, υποστηρίζει μάλιστα ότι οι πολίτες που ζουν σε περιοχές της Ουκρανίας θα ήταν εντάξει αν ήταν μέρος της Ρωσίας, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει συζητήσει το θέμα απευθείας με τον Τραμπ. Λέει ότι αυτοί, σαν να λέει ότι αυτοί είναι Ρώσοι, θέλουν να είναι με τη Ρωσία. Γιατί υποχρεωτικά πρέπει να τους έχουμε την Ουκρανία. Ο Λίντσεϊ Γκρέαμ, ή Γκράχαμ, ο οποίος είναι παλιά ήταν αντίπαλός του, τώρα είναι μαζί του, λέει πρέπει ο Πούτιν να πληρώσει ένα τίμημα. Στο τέλος δεν μπορεί να κερδίσει, δεν μπορεί να είναι κερδισμένος. Το εμπόριο εδάφους με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός θα άφηνε την Ουκρανία σε χειρότερη θέση και χωρίς εγκυρίσεις από τη Ρωσία, ότι δεν θα επανεξοπλιστεί και δεν θα ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες όπως έκανε στο παρελθόν. Δήλωσε η Έμα Άσφορντ, ανώτερη συνεργάτη στην ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψη Stimson Center. Το σχέδιο Τραμπ είναι μια συμφωνία τρόμου. Πάντως είναι σημαντικό ότι προεκλογικά ο Τραμπ αποκαλύπτει το σχέδιό του. Άρα μετά από αυτό, πώς ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος, να εγκρίνει, γιατί σήμερα νομίζω συζητιέται το θέμα. Συζητούν να εντάξουν στην AUKUS και την Ιαπωνία, το είπαμε και χθες, είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Ο Biden, σύμφωνα με τον γερουσιαστή του Wisconsin, Ron Johnson, ο οποίος μίλησε στο Fox Business, ο Biden παραβιάζει τους νόμους για χάρη ψήφων, και τι είπε, η κυβέρνηση Biden είναι ουσιαστικά παραβάτης του νόμου, γιατί διέγραψε μέρος των εκπαιδευτικών δανείων στις ΗΠΑ χωρίς διαβούλευση με το Κογκρέσο. Επιλέξει, είπε,
Αυτό είναι ένα πολύ απλό και γροτέσκο παράδειγμα απόπειρας εξαγοράς ψήφων με χρήματα που δεν έχουμε, είπε ο Ρον Τζόνσον. Σύμφωνα με τον γερουσιαστή, οι φοιτητές που είναι πιθανό να είναι ευχαριστημένοι με την απόφαση Biden θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα έχει συνέπειες με τη μορφή επιδείνωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, του πληθωρισμού και των υψηλότερων τιμών των στεγαστικών δανείων, λόγω των οποίων δεν μπορούν να αγοράσουν τη δική τους κατοικία στο μέλλον οι νέοι. Άρα, αυτά που βλέπαμε στην Ελλάδα τα παλαιοκομματικά, ή όπως η Χούντα έσβησε τα δάνεια των αγροτών, εδώ σβήνουν τα δάνεια των φοιτητών για ψήφους. Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια, κύριοι. Και ο Biden τον είδα σε ένα βιντεάκι, λέει, αγνόησα το ανώτατο δικαστήριο και ακύρωσα, λέει, μονομερώς τα φοιτητικά δάνεια. Δεν μας εμπόδισε κανένας να το κάνουμε. Το Newsweek λέει ότι τα στεγαστικά δάνεια, επειδή ανέβηκε στο 8% τα επιτόκια, άλλο να ξεκινήσεις με 2% και άλλο με 8%, ανέβηκαν οι δόσεις και αυτό επηρέασε την αγοραστική δύναμη των αγοραστών κατοικιών, αυτών που έχουν αγοράσει κατοικίες και πληρώνουν δάνεια, λέει, κόψαμε τα φαγητά μας και τα ταξίδια μας. Το Bloomberg. Η ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αντιμετωπίζουν έναν απολογισμό, κρατηθείτε, 13 εκατομμυρίων δολαρίων στον αγώνα για να επανεξοπλιστούν. Αυτό λοιπόν το πράγμα, ειδικά η Ευρώπη, γιατί να εξοπλίζει τώρα η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία. Άντε, εμείς εξοπλιζόμαστε, γιατί να εξοπλίζεται όλη η Ευρώπη. Μήπως για να κονομάνε κάποιοι. Η μετοχή του Τραμπ σημειώνει βουτιά άνω του 10% τη Δευτέρα, ενώ έφαγε και 12% το κεφάλι την Παρασκευή. Τα είπαμε αυτά, κάποιος είχε προειδοποιήσει. Το ΝΑΤΟ θα διεξάγει ασκήσεις, αεροναυτικές ασκήσεις και όχι μόνο, στον Εύξεινο Πόντο, με συμμετοχή 27 πλοίων, 17 αεροσκαφών και 91 τεθωρακισμένων οχημάτων. Η αμερικανική αμυντική ομπρέλα πάνω από την Ευρώπη θα μπορούσε σύντομα να κλείσει. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται μόνο στον εαυτό της, είπε ο Μπορέλ. Ο Έντουαρντ Λούκας, αρθρογράφος του Times, είπε το ΝΑΤΟ έχει μια σειρά εσωτερικών προβλημάτων. Λέει ότι υπάρχουν προβλήματα, η πολυδέδαλη δομή διοίκησης και τα προβλήματα που έχουν οι χώρες του ΝΑΤΟ το καθιστούν ένα αδύναμο να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο απέναντι στη Ρωσία, λέει ο Έντουαρντ Λούκας. Ο Κάμερον ταξίδεψε στις ΗΠΑ, πήγε να βρει τον Τραμπ εκεί στη Φλόριντα για να τον πείσει να εγκριθούν τα 60 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Ο ηθήνων νους του ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία είναι, μπορεί να ήταν η Νούλαντ με τον Μπάιατ, αλλά ο εγκέφαλος αυτής της ιστορίας είναι το Λονδίνο. Πάμε τώρα στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι η στιγμή της αλήθειας, λέει η εφημερίδα The Hill της Βοστόνης. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον είπα, Mike Johnson, θα πρέπει να περάσει μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα του σήμερα Τρίτη. Θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσει πώς θα επιλύσει το ζήτημα με την Ουκρανία, τα 60 δις. Ο Τζόνσον ανέβαλε τη ζήτηση για το ουκρανικό θέμα επί μήνες, αλλά το Σαββατοκύριακο έθεσε προσδεσμία στον εαυτό του και είπε την Τρίτη μετά το Πάσχα θα το λύσω. Τώρα όλα τα μάτια είναι καρφωμένα σε αυτόν. Υπόψη είναι ότι η κύρια απειλή για τον Τζόνσον είναι η πίεση από την ισχυρή βουλευτή Marjorie Taylor Greene, η οποία έχει αυξήσει, εντείνει τη ρητορική της εναντίον του Τζόνσον και απειλεί να τον απομακρύνει όπως καθαίρεσαν και τον προηγούμενο. Αργά σήμερα το βράδυ, απόψε ίσως ξέρουμε, αύριο εδώ θα αναφέρουμε τι και πώς. Κάθε μέρα καθυστέρησης, η πίεση είναι αυτή τώρα, η Washington Post πιέζει στην ουσία τον Τζόνσον, ακούστε. Κάθε μέρα καθυστέρησης στο Κογκρέσο των ΗΠΑ περιπλέκει την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Έχουμε και τον Ζελένσκι που έλεγε αυτά που έλεγε χθες και τον κατηγορούν τώρα και εκείνα είναι στην ουσία που θέλει να ασκήσει πίεση και ο Ζελένσκι λέει θα καταρρεύσει το μέτωπο και δεν θα υπάρχει Ουκρανία για να ασκηθούν πιέσεις στον Τζόνσον να εγκριθεί. Αλλά αντιδρούν τώρα από το ιστορικό και λένε με αυτές τις δηλώσεις τρομοκρατείται ο κόσμος και πέφτει και το ηθικό των όπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Πάμε να πούμε τα τελευταία τώρα. Στο Χάρκοβο επικεντρώνονται οι προσπάθειες της Ουκρανίας να αποκρούσουν μία ενδεχόμενη
επίθεση της Ρωσίας, αυτό είπε ο Ζελένσκι σε συνάντησή του με ανώτατους αξιωματικούς. Η Μόσχα ζητάει έκτακτη συνεδρία στο Διοικητικό Συμβουλίο της ΔΟΑΕ, του Διεθνούς Οργανισμού για την Πυρηνική Ενέργεια, για τις επιθέσεις που γίνονται, λέει, γίνονται από τους Ουκρανούς. 4,2 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν βρει καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία φιλοξενεί το 30%, δηλαδή 1.286.580 άτομα, η Πολωνία σχεδόν 1 εκατομμύριο, η Τσεχία περίπου 400.000. Αυτά με βάση τη Eurostat. Ο Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας είπε ότι το 80% των θερμοελεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας έχει δεχθεί επιθέσεις και πλήγματα από τις ρωσικές, από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Με μη επανδρομένα αεροσκάφη η Ουκρανία επιτέθηκε στην 551η σμιναργία βομβαρδιστικών και την ώρα που ήταν σταθμευμένα 26 διθέσια Σουχόι 34 και 3 μονοθέσια Σουχόι 35. Εκεί, η βάση αυτή βρίσκεται στο Μοροζόφκ, περίπου 300 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Βάλτε γύρω 500 χιλιόμετρα από εκεί που εκτοξεύτηκαν, εκτιμώ, τα μη επανδρομένα. Λένε ότι είχαν ζημιές και μπήκε στο στόχαστρο αυτή η αεροπορική βάση, γιατί από εκεί απογειώνονται τα Σουχόι 34, τα οποία κουβαλούν τις βόμβες ολίσθησης, οι οποίες είναι ακριβίας, βάρος 1.100-2.200 και ακόμα και 300 κιλών, και αυτοί, λέει, με αυτούς πλήττουν τις μονάδες που βρίσκονται στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας, και μετά ακολουθεί η προέλαση του στρατού ξηράς. Στην Αυστρία συνέλαβαν έναν ανώτερο αξιωματούχο της Αυστριακής Αντικατασκοπίας για τη συνεργασία με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι ένα μεγάλο θέμα πάντως. Λαυρόφ, Ρωσία και Κίνα θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους. Σημαντικές δηλώσεις. Η Global Times κινεζική είναι. Οι δυτικές και Ρώσεις δεν θα υπονομεύσουν τη ρωσοκινεζική οικονομία. Σημαντικό άρθρο. Ο Τζίπινγκ μετέφερε τους χαιρετισμούς στον Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση με τον Λαυρόφ. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε στενές επαφές και να ανταλλάσσουμε έγκαιρες απόψεις για τη διμερή ατζέντα και τα τρέχοντα παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα στρατηγικής, παγκόσμιας και μακροπρόθεσμης σημασίας, είπε ο Τζίπινγκ σε συνάντησή του με τον Λαυρόφ, ο οποίος εξέφρασε την υψηλότερη εκτίμηση της Ρωσίας και για τις επιτυχίες της Κίνας υπό την ηγεσία του. Κάτι έπρεπε να του πει, να τον επενέσει. Ο Λαυρόφ στο Πεκίνο για τη φόρμουλα ειρήνης του Ζελένσκι. Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι αυτός ήταν ο βασικός λόγος, να πείσουν την Κίνα να μην πάει στην διεθνή διάσκεψη στην Ελβετία. Χωρίς την Κίνα θα είναι αποτυχία. Οι Κινέζοι συνάδελφοί μου και εγώ επιβεβαιώσαμε το συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε διεθνή γεγονότα είναι μάταια, τα οποία όχι μόνο δεν λαμβάνουν υπόψη θέση της Ρωσίας, αλλά την αγνοούν εντελώς και προωθούν ένα απολύτως κενό τελεσίγραφο, τη λεγόμενη φόρμουλα ειρήνης Ζελένσκι, ο οποίος, λέει, είναι πέραν εξεκομμένος από την πραγματικότητα. Άρα γι' αυτό πήγε εκεί. Μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, η Ρωσία και η Κίνα θα συνεχίσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δήλωσε ο Λαυρόφ στη συνάντησή του με το Γι. Wang Yi. Το Πεκίνο και η Μόσχα, ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας, είπε: το Πεκίνο και η Μόσχα θα αντιταχθούν από κοινού στην ηγεμονία και το δεσποτισμό, καθώς και στις πολιτικές εκφοβισμού από μεμονωμένες χώρες, και θα αντιταχθούν στην οτροπία του ψυχρού πολέμου και στις προσπάθειες πρόκλησης σύγκρουσης. Ο πρώην πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Γιούρι Σέρμπακ, είπε ότι τα λόγια του Ζελένσκι, ότι αν δεν μας δώσουν οι Αμερικανοί θα χάσουμε τον πόλεμο, έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα στο ιστορικό της Ουκρανίας και στο επίπεδο της εξουσίας, της διοίκησης, του στρατού και των πολιτών. Ο επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν, Μαχούρ Γκασίμοφ, σε ερώτηση εάν το Αζερβαϊτζάν εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει μέλος των BRICS, είπε γιατί όχι. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ σχεδιάζουν να έχουν συνάντηση χωρίς να δοθεί χρονοδιάγραμμα για πιθανή επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο. Ερωτηθείς για την επίσκεψη, για πιθανή επίσκεψη, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η επίσκεψη του Υπουργείου Ιστορικών Λαυρόφ στο Πεκίνο θα μπορούσε να θεωρηθεί προετοιμασία για επικείμενες επαφές σε ανώτατο επίπεδο. Πράγματι, σχεδιάζονται τέτοιες επαφές και είναι κατανοητή η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητά τους δεδομένου του υψηλού επίπεδου φιλικών σχέσεων μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Κίνας. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Γεμάτο και χορτάτο θεωρώ το απόψινό μας δελτίο. Να επαναλάβουμε ότι πρέπει να πάμε, αν είναι δυνατόν και μέσα στο διήμερο, στις 3.000, να πιάσουμε τις 3.000 στην Επιτροπή για την Προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας και της Κύπρου. Αυτή είναι η διεύθυνση, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε το καταστατικό, καθαρά πράγματα, καθαρά λόγια. Η παρουσία διπλωματών αποτελεί εγγύηση, δεν μιλώ για το πρόσωπό μου, εγώ είμαι μια ταπεινή περίπτωση, αλλά η παρουσία διπλωματών εγγυάται τη σοβαρότητα αυτής της προσπάθειας και χωρίς να σημαίνει ότι απαξιώνω την παρουσία και άλλων ανθρώπων. 15 άτομα υπογράψαμε στην αρχή την διακήρυξη. Για μένα αξία έχει ο κάθε ένας πολίτης που υπογράφει, ίση αξία με όλους, και δεν είναι λόγια αυτά. Όλοι οι πολίτες έχουν την ίδια αξία. Οι πολίτες, το να είσαι πολίτης σε μια χώρα στην Ελλάδα είναι αξίωμα, πιστεύω. Αυτό είναι το πραγματικό αξίωμα, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε δυνατά λοιπόν, πάμε.